Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και σήμερα θα σας κάνω ένα ωραίο μικρό βιντεάκι με τα αγαπημένα μου MAC lipsticks. Όλες μας ξέρουμε τα MAC κραγιόν μας αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν μια υπερβολική μεγάλη γκάμα από finishes, από χρώματα. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα βρει το κατάλληλο κραγιόν για αυτόν από τη MAC. Τα θεωρώ ναι high-end προϊόντα, γιατί εδώ στη Γερμανία ήδη έχει ανεβεί πάλι η τιμή τους. Κοστίζουν ακριβώς 20 ευρώ. Δυστυχώς τα MAC στη Γερμανία δεν κάνουν εκπτώσεις όπως στην Ελλάδα. Και σας εύχομαι όμως τα δικά σας να τα πάρετε, εάν αποφασίσετε να πάρετε σε εκπτώσεις, βγαίνουν λίγο πιο φθηνά. Και θα ξεκινήσουμε με κραγιόν που θα σας δείξω. Θα βγάλω τώρα αυτό που έχω, γιατί έχω μεν το Viva Glam 5 από τη στα χείλη μου, αλλά έχω βάλει και ένα lip gloss πάνω και γι' αυτό δεν θέλω να λιώσω το δείγμα. Οπότε θα το βγάλω. Εάν απορείτε γιατί το κάνω μπροστά στην κάμερα, είναι γιατί θα σας το κάνω swatch το lipstick, αλλά θα σας το βάζω και στο χείλι. Λοιπόν, τα χείλη μου από φυσιολογικά είναι αυτά. Είναι χείλη που έχουν ήδη πάρα πολύ χρώμα πάνω. Θα σας φέρω λίγο πιο κοντά για να βλέπετε και τα χείλη μου. Είναι αυτά εδώ. Πολύ ροζ. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Από αυτά που αγαπάω πάρα πολύ, και δυστυχώς τώρα δεν τα έβαλα και στη σειρά. Τι ωραία, το έχω βάλει μέσα στο καλαθάκι. Να σου πω, το καλαθάκι το έχω κάνει εγώ μόνη μου. Τα έχω βάλει μέσα στο καλαθάκι και τα έχω μπερδέψει τώρα. Θα ξεκινήσουμε έτσι από νιούτ χρωματάκια. Και θα ξεκινήσω από, εάν το πιάσω το χεράκι μου, από το... Μου λείπει κανένα εδώ μέσα, αγαπημένα μου. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν πειράζει, θα ξεκινήσουμε τώρα με όποιον να είναι. Θα πάρω πρώτα το Kinda Sexy της MAC, που είναι αυτό εδώ, μην τα μπερδέψουμε. Kinda Sexy. Και είναι αυτό εδώ το χρωματάκι, ένα ωραίο καφέ ροζέ. Αλλά θα δείτε ότι σε μένα στο δικό μου το χείλι, επειδή έχει πολύ ροζ το χείλι μου, δεν δίνει τόσο υπερβολικά ροζέ, γίνεται πιο πολύ καφετή. Σας το δείξω τώρα. Λοιπόν, το swatch του είναι αυτό εδώ, στο χέρι μου δείχνει πιο πολύ ροζ. Στα χείλη μου όμως βγαίνει λίγο πιο καφετή. Σας το δείξω. Πάρω το καθρέφτη μου για να το βάλω, γιατί στην κάμερα δεν βλέπω δυστυχώς. Τώρα με συγχωρείτε να το βάζω καλά. Είναι αυτό εδώ. Βγαίνει λίγο καφετή με λίγο ροδακινή, λίγο πορτοκαλί μέσα τόνο. Ναι. Το βρίσκω για κάθε μέρα ένα ωραίο τόνο. Kinda Sexy. Πάρα πολύ ωραίο κραγιόν. Είναι matte. Ακριβώς. Τα matte κραγιόν της MAC κρατάνε περισσότερο από τα υπόλοιπα. Αν και το αγαπημένα μου είναι τα Crimson και τα Amplified. Το επόμενο είναι το
Sweetie. Το Sweetie είναι Lasta Finis. Lasta είναι επίσης ωραίο. Αυτό έχει πιο πολύ μέσα, είναι ροζ με μοβ υποτόνους. Και είναι αυτό εδώ. Το δεύτερο από κάτω. Το βλέπετε ότι είναι πολύ πιο ροζ. Λοιπόν, Sweetie. Σε μένα βγαίνει πάρα πολύ ροζέ, το βλέπετε. Γιατί ήδη τα χείλη μου είναι πολύ ροζ, έχουν ένα υποτόνο του ροζ. Οπότε βγαίνει πάρα πολύ ροζέ. Sweetie. Μου αρέσει πάρα πολύ για την άνοιξη το Sweetie. Είναι πολύ ωραίο χρωματάκι. Το επόμενο που θα πιάσω είναι το... Είναι από τη σειρά Seal Supreme και είναι το... δεν βλέπω. Ultra Darling και είναι από αυτή τη σειρά που είναι τα... που δεν έχουν αυτή την όψη του tampon και είναι αυτό εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο ροζέ χρώμα. Ultra Darling. Θα το βάλω δίπλα στο Sweetie. Εδώ όμως θα δείτε ακριβώς ότι το Sweetie είναι πιο ροζακί. Το Ultra Darling, εμένα προσωπικά το Ultra Darling μου θυμίζει το πάρα πολύ και hyped Cindy. Έχει ένα πολύ ροζ με ροφραουλή χρώμα. Είναι αυτό εδώ. Και είναι το πρώτο κραγιόν που είχα πάρει της MAC. Είναι το Ultra Darling. Το είχα πάρει μάλιστα στη MAC στην Θεσσαλονίκη. Μου το έχει συνιστήσει η κοπέλα. Ένα πολύ ωραίο κραγιόν. Ultra Darling. Πάρα πολύ ωραίο. Το επόμενο είναι το Graving. Και είναι Amplified Graving. Και αυτό έτσι ροζ καφέ με λίγο λίλα υποτόνους. Θα σου το κάνω το swatch δίπλα. Εδώ βλέπετε ότι είναι πιο σκούρο. Είναι πάντα το τελευταίο από κάτω, αυτό που σας δείχνω. Και στα χείλη, μέσα μου λέει να βγάλω το προηγούμενο. Και στα χείλη βγαίνει έτσι. Graving είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα και μάλιστα μπορώ να πω είναι από τα αγαπημένα μου. Graving από τη MAC. Επόμενο είναι το Chatterbox, ένα πολύ γνωστό κραγιόν σε όλες σας. Αχ, το χέρι μου τρέμει, μια στιγμούλα. Chatterbox. Και είναι αυτό το ανοιχτό ροζέ. Ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό χρώμα. Που σε μένα βγαίνει πολύ
πολύ ροζέ, βγαίνει Barbie Pink. Αυτό είναι πιο πολύ για το καλοκαίρι, όταν είμαι λίγο έτσι μελαχρινούλα, γιατί τώρα είμαι πολύ άσπρα και τώρα φαίνεται I'm a Barbie girl in a Barbie world, laughing plastic, it's fantastic. Παναγιά μου, αυτό πρέπει να το βγάλω από το βίντεο. Λοιπόν, πολύ ωραίο χρώμα. Το επόμενο είναι το... Σας το έδειξα το Cherry Box. Όχι, μια στιγμή να σας δείξω το Cherry Box Swatch. Να δείτε πόσο ροζέ είναι. Το επόμενο είναι το Sunny Seoul και είναι Cream Sheen. Είναι αυτό εδώ. Είναι πιο πολύ έτσι ροζέ λάξ. Το swatch, άμα το κάνω από δίπλα, θα δείτε ότι είναι πιο ανοιχτό ροζέ από το Cherry Box. Και είναι αυτό. Για μένα πιο ευκολοφόρητο. Το Sunny Seoul. Δηλαδή αυτό είναι ένα ροζέ που μπορώ να φορέσω λίγο πιο εύκολα την ημέρα. Χωρίς να κάνει bam in your face. Πω πω, κόλλησα το τραγούδι τώρα. Sunny Seoul. Το επόμενο. Είναι αυτό που αγαπάω πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ καθημερινά, Viva Glam 5. Πάρα πολύ ωραία, κορίτσια, είναι ένα καφετή νιούτ χρωματάκι και είναι όπως ακριβώς περίπου τα χείλη μου, λίγο τα σκουραίνει. Η Νικόλα άρχισε να φτανίζεται μέσα και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι το καθημερινό μου κραγιόν, αυτό που φοράω καθημερινώς και το αγαπάω υπερβολικά. Είναι αυτό. Και βλέπετε ότι περίπου δεν βλέπετε τίποτα, γιατί μοιάζει τα χείλη μου. Είναι σαν Your Lips Babetta. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το έχω πάνω στην τσάντα μου. Viva Glam 5. Αν δεν ξέρετε, κορίτσια, ποιο κραγιόν να πάρετε και δεν είστε σίγουρες και δεν σας αρέσουν τα πολύ έντονα κραγιόν, Viva Glam 5 στο συστηνιστό. Το επόμενο είναι το On Hold και αυτό είναι λίγο κόκκινο προς το καφετί. Το On Hold και είναι Cream Sheen. Καφετί και με λίγο πορτοκαλί μέσα από ό,τι βλέπω. Έτσι πάμε λίγο στα πιο σκούρα κραγιόν. Τα κραγιόν τα βραδινά. Τα cream sheen μου αρέσουν γιατί δεν κρατάνε όσο τα ματ, αλλά μου αρέσουν γιατί είναι πολύ μαλακά στα χείλη. Βουτυρένια. Το επόμενο. Θα γυρίσω να πονάει και τα χείλη. Είναι το... Αυτό κραγιόν, κορίτσια, το αγαπάω. Gallabout Town. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κραγιόν. Νούμερο 1. Και είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο.
ξέχασα να σας κάνω, είδατε, είχα κάνει, δεν σας είχα κάνει και swatch το, το unhold. Είναι αυτό εδώ το τελευταίο, εδώ κάτω. Το... αυτό εδώ παίρνει το Girl About Town. Θα σας το κάνω εδώ. Το τελευταίο επίσης. Για μένα μου αρέσει πάρα πολύ το Girl About Town. Είναι με λίγο έντονο, αλλά μου αρέσει το χρώμα του. Και βρίσκω ότι μου πάει επίσης πάρα πολύ. Δηλαδή το καλοκαίρι είναι το Girl About Town τέλειο. Είναι το χρώμα το δικό μου. Μόλις λίγο μαυρίσω με το Girl About Town είμαι πραγματικά τέλειο. Δεν μπορώ να πω. Πραγματικά τέλειο κραγιόν. Είναι το δικό μου κραγιόν. Girl About Town. Λοιπόν, το βγάλουμε. Δεν θέλω αυτό να το βγάλω. Και να σας πω και το Girl About Town βάθηκε τα χείλια. Δηλαδή έχει και κάποιο stain μέσα, πιστεύω. Δεν είναι τόσο εύκολο να το βγάλεις. Πρέπει να το βάλω τελευταίο. Αλλά τέλος πάντων. Μετά θα πρέπει να φορέσω και τέτοιο. Φορέσω κάποιο... Το επόμενο είναι το Lady Bark. Το Lady Bark είναι ένα ωραίο κόκκινο ραγιόν με λίγο βυσσινή και λίγο καφέ μέσα. Επίσης είναι Lasta Finish. Και είναι αυτό εδώ. Και αυτό είναι το swatch του. Θα το δείτε, είναι... Ωγε, Παναγιά μου! Αφήστε να το τραβήξω λίγο πιο εδώ. Να το. Να το. Είναι λίγο πιο κόκκινο. Το έχω κάνει τα χέρι μου. Έλα, Παναγιά μου είναι, αλλά τέλος πάντων. Έχω... Μετά έχω το... της Rihanna, το Viva Glam Rihanna, στο κόκκινο το packaging. Έχω τελειώσει. Τόσα και τόσα μαντιλάκια. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κόκκινο. Λάστα πρέπει να είναι, από ό,τι το βλέπω. Ναι. Είναι frost. Είναι frost finish. Της Rihanna. Κόκκινο. Αυτό είναι το κόκκινο μου. Είχα και το Ruby Woo. Rest and Raid. Φύγανε στα κορίτσια. Με έμεινε της Rihanna. Και έχω και το... το Lip Gloss της Rihanna επίσης. Μπορούμε να το βάλουμε από πάνω. Για ένα βραδινό περίπατο. Για να βρούμε κάπου έξω. Γιατί έχει μέσα και γλίτα. Και σε Ιάννα είναι αυτό εδώ. Και είναι το τελευταίο που αγόρασα τελευταία και δεν το έχω ανοίξει. Για να δούμε ποιο πιστεύετε ότι θα είναι. Σας δίνω 1, 2, 3 δευτερόλεπτα. 1, 2... 3. Αφού σκεφτήκατε, να δούμε αν έχετε, αν το βρήκατε. Μάλιστα εδώ θα σας πω, θα το βάλω πρώτα στα χείλη. Γιατί το έχω αγοράσει και δεν το έχω ανοίξει και δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Και απορώ και εγώ ίδια
πώς θα μου ταιριάζει, γιατί το έχω παραγγείλει από το ίντερνετ. Και είναι το Kenji Yum Yum. Δεν ξέρω αν το βρήκατε. Είναι αυτό εδώ. Ένα χρώμα ηλεκτριζέ, ροζ. Ξέρετε, είδατε ότι μου αρέσουν τα ροζ τα χρώματα. Το Kenji Yum Yum. Δεν το έχω φορέσει ποτέ στα χείλη. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ έντονο. Πιστεύω να μην είμαι και καρνάβαλος. Αλλά για να το δούμε μαζί πως είναι. Kenji Yum Yum λοιπόν. Για να δούμε, Παναγίτσα μου. Οχ, οχ, δεν μας βλέπω καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το Kenji Yum Yum. Και είναι το σότς του, αυτό εδώ, ξέρετε. Είναι πραγματικά, κορίτσια, λίγο πολύ φωσφοριζέ. Εγώ πιστεύω το βράδυ, μα περπατάω, θα φαίνεται μόνο το ροζ. Αλλά είναι ένα πολύ γνωστό κραγιόν. Πιστεύω πιο πολύ για το καλοκαίρι, όχι τώρα για το χειμώνα. Αλλά ήθελα να το αποκτήσω, γιατί δεν το έχουν όλα τα μαγαζιά. Και το παράγγειλα από ίντερνετ, το Kenji Yum Yum. Ίσως πρέπει να το συνεχίσω λίγο. Κορίτσια, κάπως θα το φορέσουμε, μην ανησυχούμε. Μετά από πολλά κραγιόν μπορούμε και λίγο να τα μπονάρουμε και να βάλουμε και κάποιο lip gloss από πάνω, να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αγαπημένα μου κραγιονάκια της MAC. Ελπίζω να σας άρεσαν και εσάς. Και θα σας ξαναδώ σύντομα. Κάποια άλλη φορά θα σας γυρίσω μετά και άλλα προϊόντα της MAC που έχω. Από ό,τι βλέπετε, αυτό που έχει μείνει πραγματικά και δεν φεύγει τόσο εύκολα, να σας πω την αλήθεια, είναι αυτό εδώ. Ναι, αυτό εδώ. Και είναι το Girl About Town. Πραγματικά αυτό αφήνει ένα stain. Λοιπόν, γεια σας και χάρηκα πάρα πολύ που είδατε το μικρό βιντεάκι μου. Φιλάκια. Γεια σας, κορίτσια. Γεια. Yeah.